Γεια χαρά. Γεια χαρά σε όλους. Είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Από το πρωί είμαστε σε ζωντανές συνδέσεις με διάφορα σημεία όπου υπάρχει επικαιρότητα. Η Ζούγκλα είναι εκεί. Το έχετε συνηθίσει εξάλλου εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στο site μας βέβαια, στο zoogla.gr. Είχαμε πριν από λίγο ζωντανή σύνδεση με το Intercontinental, εκεί που γίνεται η παρουσίαση για το ασφαλές διαδίκτυο. Θα έχουμε σύνδεση και με τη Βουλή. Μετά από λίγη ώρα, εκεί που βρίσκονται ήδη οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής στην Ολομέλεια, εκεί που συζητείται η άρση της ασυλίας τους. Όμως εγώ έχω τη χαρά να έχω δίπλα μου παιδιά. Βλέπετε και την διευθύντρια από το γυμνάσιο του Καλάμου. Και λέω έχω τη χαρά γιατί είναι εδώ τα παιδιά και οι καθηγητές τους μία ώρα περίπου στο κτίριο. Στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού έχουν επισκεφθεί εδώ τις εγκαταστάσεις μας και επειδή ξέρετε και εμείς εδώ στη Ζούγκλα λειτουργούμε και λίγο παρορμητικά, είπαμε να κάνουμε και μια εκπομπή έτσι να συζητήσουμε για θέματα που αφορούν στον αθλητισμό και κυρίως να μιλήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν πώς ο αθλητισμός βοηθά και είναι απέναντι στη βία και στο ρατσισμό. Η κυρία Γκορτζίλα είναι η διευθύντρια του σχολείου στο γυμνάσιο του Καλάμου και όχι μόνο εγώ έχω να πω. Έχετε μια έτσι, πορεία μακροχρόνια στο χώρο του αθλητισμού. Τι να πω, διεθνής μπασκετμπολίστρια, συγγνώμη βολεϊμπολίστρια, ναι με συγχωρείτε, διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, πρωταθλήτρια με ομάδες, προπονήτρια της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ, και πολλά άλλα κτλ. Λοιπόν, νομίζω ότι τα παιδιά καταρχήν είναι τυχερά, όχι επειδή είστε καλός άνθρωπος και σας έχουν μαζί τους, αλλά γιατί είστε από τον χώρο του αθλητισμού και έχω τη γνώμη ότι ένας άνθρωπος που έχει γαλουχηθεί μέσα στον χώρο του αθλητισμού έχει και πολλά πράγματα να δώσει γενικότερα στα παιδιά και στις ηλικίες αυτές που διαμορφώνονται και χτίζονται χαρακτήρες. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας καταρχήν, για όλα τα παιδιά. Εμείς ήρθαμε εδώ και ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και στην τηλεόραση και να γίνουμε, αν θέλετε, πρωτεργάτες και απέναντι στα άλλα σχολεία και σε άλλα παιδιά για να προάγουμε την αποδοχή της διαφορετικότητας, όχι τη βία, την ευγενή άμυλα, όλες αυτές τις ολυμπιακές αξίες του ΕΦ αγωνίζεστε. Εμείς κάνουμε ένα πρόγραμμα στο σχολείο. Ήρθαμε εδώ με δύο ρόλους. Τον ένα είναι σαν επαγγελματικός προσανατολισμός για να δουν τα παιδιά πώς λειτουργεί ένας δημοσιογραφικός οργανισμός. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ξενάγηση και όλα αυτά που είπατε στα παιδιά. Και ο δεύτερος είναι γιατί κάνουμε προγράμματα για την προάσπιση και για τη βία. Και μέσα σε αυτά είναι και το κομμάτι του αθλητισμού. Ο αθλητισμός, όπως γνωρίζετε, έχει τις βασικές αρχές του εφαγωνίζεστε και της ευγενής άμυλας. Οι αγώνες διεξάγονται με ισότητα, δικαιοσύνη, σεβασμό ανάμεσα στους συναθλητές, ανάμεσα στους λαούς, στα κράτη. Αποδέχεσαι την ήττα ή την νίκη ο αντίπαλος. Αποδέχεσαι τη διαφορετικότητα. Το συναθλητή σου δίπλα, ο οποίος μπορεί να είναι άσπρος, μαύρος, να είναι από μια άλλη χώρα. Δεν κάνει διακρίσεις, προάγει όσο γίνεται το πιο ικανό, γιατί δεν έχει βάζω μέσο να παίξω ή μπορεί να παίξει ή δεν μπορείς. Ειδικά σε και ειδικά αν πας σε υψηλό επίπεδο, βεβαίως. Και αυτές τις αρχές προσπαθούμε να περάσουμε και στα παιδιά και αυτές ήρθαμε να συζητήσουμε εδώ. Ωραία. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι δίπλα μας είναι ο Νικόλας. Ο Νίκος είναι και πρόεδρος του 15 Μελές, καλά το λέω. Και είναι και καλός μπαλαδόρος, έτσι μου λένε. Τώρα, εγώ δεν έχω δει. Είσαι? Εγώ σας πούν τα παιδιά. Α, αυτό είναι. Εγώ σας πούν τα παιδιά, σωστός. Ο Νίκος λοιπόν είναι, έχει το μικρόφωνο, θα μπορεί να μιλήσει. Καλά, εννοείται ότι όποιο παιδί θέλει να μιλήσει, θα μιλήσει. Ακριβώς δίπλα είναι η Λιδία. Εσύ, Λιδία, δεν είσαι ποδοσφαιριστής κτλ. Όχι, έτσι. Αλλά είμαι στον αθλητισμό. Είσαι στον αθλητισμό, κάνεις κάποιο άθλημα? Είμαι στο πλοία 6 χρόνια. 6 χρόνια σε πλοία. Δηλαδή από πόσο ετών, από 8 ετών περίπου. Ναι, 9. Από 9 ετών, ε. Νομίζω θα είναι πολύ ωραία εμπειρία και έτσι η αίσθηση με τη θάλασσα θα είναι τελείως διαφορετική από αυτή που ο Νίκος έχει με την μπάλα και το χόρτο και το χώμα, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι άλλα τα στοιχεία τα δικά σου. Εσύ έχεις να κάνεις με άλλα στοιχεία, με τις θάλασσες. Ναι.
Θάλασσα, αέρας, πρότιμο τη φύση, γενικά. Σωστό. Να δύο διαφορές, για παράδειγμα, πώς τα παιδιά μπορούν και επιλέγουν διαφορετικά αθλήματα, τα οποία έχουν τις δικές τους όμως ιδιαιτερότητες, τα δικά τους χαρακτηριστικά και ενδεχομένως και τις δικές τους πιθανότητες να φτάσουν σε ένα σημείο πρωταθλητισμού τα παιδιά αυτά. Μπορούν, κύριε Κορτζίνα, εσείς λέτε, ποια είναι εσείς που είστε και έτσι αθλήτρια, ήσασταν αθλήτρια που, υψηλού επίπεδου και φτάσατε στην κορυφή της πυραμίδας. Τι θα λέγατε στα παιδιά αν θέλουν να ακολουθήσουν αυτό. Ο καθένας μπορεί, αρκεί να θέλει, να αγαπάει αυτό που κάνει και να ακολουθήσει τον όνειρό του. Με πείσμα, προσπάθεια και δουλειά, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να τα καταφέρει. Κανένας από εμάς, όταν ξεκίνησε να κάνει αθλητισμό, από όλους τους πρωταθλητές, όποιο και να ρωτήσετε, δεν είχε φανταστεί που μπορεί να φτάσει ή δεν ήξερε ότι θα αγαπήσει τόσο πολύ αυτό που έκανε και θα έφτανε εκεί που έφτανε. Νομίζω ότι με θέληση, δουλειά και αγάπη μπορούν να τα καταφέρουν. Αρκεί να το αγαπάνε και να το θέλουν πολύ. Τους κατευθύνετε προς αυτή την κατεύθυνση, θέλετε δηλαδή παιδιά από το σχολείο να ακολουθήσουν επαγγελματικά τον αθλητισμό? Εσείς που τον έχετε ζήσει, πιστεύετε ότι αξίζει τον κόπο? Μπορούν να το κάνουν? Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά πρέπει να ξεκινήσουν καταρχήν να αθλούνται. Η άθληση είναι ένας τρόπος ζωής. Όταν λοιπόν ξεκινάς σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτόν τον τρόπο ζωής, ο καθένας παίρνει αυτό που θέλει και αυτό που μπορεί. Άρα λοιπόν ξεκινάμε να κάνουμε αθλητισμό, άλλος το κάνει γιατί θέλει να χαίρεται, άλλος το κάνει για να κάνει φίλους, άλλος το κάνει γιατί θέλει να προχωρήσει. Διαπιστώνει ότι έχει κάποιες ικανότητες και προχωράει και πιο ψηλά. Άρα λοιπόν ξεκινάμε γιατί μας αρέσει, γιατί αγαπάμε αυτό και συνέχεια μέσα από αυτή την αγάπη προχωράμε και φτάνουμε περισσότερο. Εγώ θα ήθελα, όπως κατευθύνω και τα δικά μου παιδιά, θα ήθελα τα παιδιά να μπουν σε αυτή τη λογική του αθλητισμού. Είναι πραγματικά μια στάση ζωής που θα τους ακολουθεί για όλη τους τη ζωή. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν είναι ευγενικό που όλα τα παιδιά πίσω δεν μπορούν να τα συστήσει. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω και τα ονόματά τους και θα είχα ένα μεγάλο πρόβλημα. Αν ήμουν καθηγητής, για παράδειγμα, το μεγάλο πρόβλημα θα ήταν να θυμάμαι τα ονόματα των παιδιών. Εντάξει, και τον Νίκο και τη Λιδία τα έχω σημειώσει εδώ, παιδιά, μην νομίζω τα θυμάμαι. Εντάξει, δεν το μπορώ, με τα ονόματα τα ξεχνάω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Είναι μεγάλη μας χαρά που έχετε έρθει κοντά μας. Ελπίζω να βλέπετε με ενδιαφέρον αυτό που γίνεται εδώ και φυσικά να ξέρετε ότι επειδή θα κάνουμε και κάποιες συνδέσεις τώρα με πολύ αξιόλογους αθλητές που έχουν πρωταγωνιστήσει, έχουμε και στο στούντιο B τον Βασίλη Κωστόπουλο. Είναι διεθνής αθλητής με την ομάδα βόλεϊ των εφήβων, έτσι δεν είναι? Ναι. Άρα θα μπορέσετε να του κάνετε ερωτήσεις, ό,τι έχετε στο μυαλό σας θα μπορείτε να τον ρωτήσετε το Βασίλη, ο οποίος μας περιμένει. Θα έχουμε τηλεφωνική σύνδεση με τον Νίκο Σαργκάνη. Ποιος ξέρει τον Νίκο Σαργκάνη? Όλοι. Όλοι. Εγώ προσωπικά τον γνωρίζω γιατί ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο. Θυμάσαι πώς τον λέγανε τον Σαργκάνη, ποιο ήταν το παρατσούκλι του? Όχι, δεν θυμάμαι. Να σου πω. Φάντομ. Φάντομ, γιατί όμως? Σωστό, δεν τον έχει ζήσει. Το Φάντομ τον είχαν βγάλει τον Νίκο Σαργκάνη. Εσείς το ξέρετε, κύριε Κορτζίλα, για ποιο λόγο? Όχι, αλλά το έχω ακούσει. Λοιπόν, γιατί υπήρξε ένα παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη Δανία πριν πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα την ημερομηνία να σας πω. Είχε κάνει απίστευτες αποκρούσεις, μοναδικές αποκρούσεις και η Εθνική Ομάδα είχε κερδίσει 0-1. Χάρη στις εξαιρετικές αποκρούσεις του Νίκου Σαργκάνη, που πραγματικά σαν αεροπλάνο πεταγόταν από εδώ και από εκεί και έβγαζε την μπάλα πριν καταλήξει στο τέρμα. Άρα λοιπόν από εκεί βγήκε το παρατσούκλι Φάντομ. Γι' αυτό τον λένε τον Σαργκάνη. Θα του μιλήσουμε του Νίκου Σαργκάνη μετά. Έχει προσφέρει πολλά στον αθλητισμό, στην εθνική ομάδα. Έχει οργανιστεί τον Ολυμπιακό. Έχει οργανιστεί. Τι ομάδα είσαι? Αγόρι μου. Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν είμαι. Εντάξει. Αλλά είδες τη ωραία που είναι, πώς μπορούν δύο άνθρωποι που είναι διαφορετικές ομάδες να κάθουν σε ένα τραπέζι να συζητάνε ωραία και να βλέπουν και έναν αγώνα. Παράλληλα. Αλλά δεν μπορούν να κάτσουν στο γήπεδο, Νικόλα, δύο οπαδοί. Πώς το βλέπεις αυτό? Δύο οπαδοί, δηλαδή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, να πάνε να δουν ένα παιχνίδι μαζί στο γήπεδο, δεν μπορούν. Κάτι παθαίνουμε, λογικά. Κάτι γίνεται μέσα στο γήπεδο. Παθιάζονται περισσότερο από ό,τι παθιάζονται στο καφενείο, ας πούμε. Και το βλέπουν σαν έφερα μεταξύ τους. Δεν σε ενοχλεί εσένα αυτό, ρε παιδί μου? Σαν παιδί, δεν σε ενοχλεί να μην μπορείς να δεις πράσινα και κόκκινα από μια πλευρά? Κοιτάξτε, και να υπάρχει ο χαβαλές, να υπάρχουν τα συνθήματα. Να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση λεκτική πολλές φορές στα όρια βέβαια του αποδεκτού. Αλλά δεν είναι πιο ωραίο να βλέπουμε κόκκινο-πράσινο παρά να βλέπουμε μόνο κόκκινο ή μόνο πράσινο ή μόνο μαύρο ή μόνο κίτρινο? Προφανώς και είναι ενοχλητικό, αλλά πλέον έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, καλύτερα να μην πηγαίνουν οι αντίπαλες ομάδες, ας πούμε, Πανάθηναϊκό, Παναθηναϊκός, στο γήπεδο του Ολυμπιακού, γιατί θα έχουμε πολλά επεισόδια. Θα έχουμε επεισόδια, λες. Εσύ έχεις πάει στο γήπεδο ποτέ?
Ναι, έχω πάει 3-4 φορές, έχω πάει στο Καρεσκάκι. Στο Καρεσκάκι. Mm-hmm. Σου αρέσει η ατμόσφαιρα του γηπέδου? Ναι, ναι, είναι εκπληκτική. Είναι εκπληκτική. Τι σ' αρέσει περισσότερο δηλαδή, μπορείς να μου περιγράψεις, οι φωνές, ο κόσμος συγκεντρωμένος, οι ποδοσφαιριστές που βλέπεις κοντά? Τα συνθήματα, τα πάντα. Είναι εκπληκτική ατμόσφαιρα. Είναι εκπληκτική. Γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε, παιδιά, όλα στη ζωή μας μπορούμε να τα αλλάξουμε, κύριε Κορτσίτα, όλα. Αυτοκίνητο θα αλλάξουμε κάποια στιγμή, όλοι αλλάζουμε. Ακόμη και σύντροφο μπορούμε να αλλάξουμε, έτσι το καταλαβαίνετε. Κόμμα μπορούμε να αλλάξουμε. Ομάδα. Ομάδα δεν γίνεται. Αλλάζει κάτι, έχει αλλάξει κανείς ομάδα, παιδιά, από εσάς? Δεν νομίζω. Εσύ! Δώσε λίγο το μικρόφωνο. Αλλάζουν και οι ομάδες. Για δώσε λίγο το μικρόφωνο εδώ. Έλα πιο κοντά. Πώς σε λένε εσένα, έλα εδώ. Νίκο. Έλα, Νικόλα. Τι ομάδα ήσουν δηλαδή? Ήμουν Ολυμπιακός και όταν ήμουν 10 έγινε ο Παναθηναϊκός. Αγόρι μου. Παράδειγμα προς μίμηση λοιπόν ο Νικόλας, παιδιά. Βλέπετε. Να, συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά. Αλλά αυτό είναι η εξαίρεση. Η εξαίρεση είναι ο Νίκος για να επιβεβαιώνει τον κανόνα. Λοιπόν, έχουν γίνει διάφορα περιστατικά τον τελευταίο καιρό, κυρία Κορτζίλα, και ήταν μια αφορμή να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Με τα ρατσιστικά συνθήματα και τις ρατσιστικές ενέργειες που βλέπουμε στα γήπεδα όλου του κόσμου. Και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο τη δική μας κλειστή κοινωνία, την Ελλάδα, την Τελίτσα δηλαδή, στην Ιδρώγειο, αλλά αφορά όλο τον κόσμο και έχει γίνει μια καταπληκτική εκστρατεία ενάντια στον ρατσισμό μέσα από μικρά παραδείγματα τα οποία τα έχουν πάρει οι αθλητές. Αγωνιζόμενοι κιόλας. Όπως για παράδειγμα, θα μας περιγράψει ο Νίκος, αν θυμάται, τη σκηνή σε ένα παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με ποια ομάδα? Με την Βιγιαρεάλ. Τι έγινε λοιπόν, Νικόλα, εκεί? Τίποτα. Είχε πάει ένας παίκτης της Μπαρτσελόνα, ναι, ο Ντάνιελ Άλβες, να κάνει ένα κόρνερ και ένας οπαδός της Βιγιαρεάλ πέταξε μια μπανάνα. Αλλά ο Ντάνιελ Άλβες δεν τον ένιωξε καθόλου, δεν το ήθηκε, έφαγε την μπανάνα και συνέχισε κανονικά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ήταν ένα μήνυμα. Ήταν ένα μήνυμα που έδωσε εκείνη την ώρα ο Ντάνι Άλβες απέναντι σε αυτούς που το έκαναν, έτσι. Να πω χαρακτηριστικά ότι ο άνθρωπος που πέταξε την μπανάνα, τον βρήκαν οι αρχές. Βρήκαν ποιος είναι, τον τιμώρησαν, ξέρεις με ποια ήταν η τιμωρία του? Δεν θα ξαναδεί ποτέ, μα ποτέ, την αγαπημένη του ομάδα στο γήπεδο. Έχουν βρει και διάφορες δικαιολογίες, α πούμε, ότι ήθελε να τη φάει και του πέσει η μπανάνα. Έχουν βρει και τέτοιες δικαιολογίες. Σωστό. Να τη φάει στις κερκίδες και του πέσει στον αγωνιστικό χώρο, λίγο έτσι. Ναι. Λοιπόν, από αυτό λοιπόν το περιστατικό ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη εκστρατεία σε όλο τον κόσμο με ποδοσφαιριστές, πολύ γνωστοί ποδοσφαιριστές, ο Μέση, διάφοροι άλλοι κτλ., να εμφανίζονται στο διαδίκτυο, στα Twitter, στα social media, ακόμη και στις τηλεοράσεις και να τρώνε μπανάνες για να δείχνουν λοιπόν ότι. Ένα αντιρατσιστικό μήνυμα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Κορτζίλα, πόσο και αν υπάρχει αυτό το φαινόμενο του ρατσισμού στα σχολεία. Δηλαδή, αν εσείς βλέπετε, γιατί τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, δεν είναι μόνο Έλληνες μαθητές, για παράδειγμα, στα ελληνικά σχολεία. Υπάρχουν μαθητές, και καλώς υπάρχουν, από όλες τις χώρες του κόσμου. Ευπρόσδεκτα τα παιδιά όλα, δικά μας παιδιά είναι όλα, από ποιο χώρο και να είναι, από ποια χώρα και να είναι, από ποιο χρώμα και να έχουν, ποια γλώσσα και να μιλάνε. Εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον αυτό θέλουμε να το καφιόμαστε και λέμε ότι είμαστε τουλάχιστον άνθρωποι. Που αποδεχόμαστε το διαφορετικό, έτσι, τη διαφορετική κουλτούρα. Άλλωστε και εμείς υπήρξαμε μετανάστες και εμείς δεν θέλαμε μια κοινωνία να μας αποδεχτεί όπως μας αποδέχτηκε παλαιότερα, οι κοινωνίες που φύγαν οι πρώτοι μετανάστες. Άρα πρέπει να δεχτούμε τους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέμε ότι ο αθλητισμός προάγει το διαφορετικό, τη διαφορετικότητα, δέχεται τη διαφορετική κουλτούρα. Δίπλα σου στην ομάδα έχεις τον Τούρκο, τον Γερμανό, τον Αλβανό, από άλλα κράτη, από άλλους λαούς, άλλες θρησκείες. Τον αποδέχεσαι, το μαύρο, το λευκό, τον κίτρινο. Δεν βλέπεις ούτε χρώμα δέρματος, ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει. Έχεις μια κοινή ιδέα και αξία, την ομάδα. Βάζεις κοινούς στόχους και ιδέες και προχωράς αυτό. Στα σχολεία υπάρχει όντως μια έξαρση της βίας και του ρατσισμού. Στο δικό μας το σχολείο γίνονται από την πολιτεία πάρα πολλές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση για να προλάβουν φαινόμενα ή να σταματήσουν ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θεωρώ ότι και η οικονομική κρίση έχει συμβάλει σε αυτό.
Στο δικό μας το σχολείο δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Το βλέπω ξανά, παιδιά, εδώ είναι αστέρια όλα, καταπληκτικά. Ναι, κάνουμε προγράμματα όμως πρόληψης όσο μπορούμε να προλάβουμε πράγματα και καταστάσεις. Και επειδή είμαστε μια μικρή κοινωνία, παιδιά μεταναστών, τα οποία έχουν έρθει εδώ και κάποια χρόνια, έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία, οπότε δεν έχουμε τέτοια προβλήματα ούτε στο σχολείο, αλλά ούτε στην τοπική κοινωνία με τέτοια ζητήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα, θα έχουμε την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με διάφορους ανθρώπους πολύ σημαντικούς στον χώρο του αθλητισμού. Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Νίκο Σαργκάνη. Κύριε Σαργκάνη, καλώς ήρθατε εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Ξέρετε, το στούντιο έχει γεμίσει παιδιά της τρίτης γυμνασίου, από το γυμνάσιο του Καλάμου. Έχουν έρθει εδώ για μια επίσκεψη στα στούντιο της Ζούγκλας στο πλαίσιο του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και συζητάμε τον αθλητισμό ενάντια στη βία και τον ρατσισμό. Έλεγα, πριν τοποθετείτε πάνω σε αυτό, θα ήθελα να με διαψεύσετε ή να με επιβεβαιώσετε για ένα παρατσούκλι που σας είχαν, κύριε Σαργκάνη. Σας έλεγαν φάντομ. Ναι. Ναι, γιατί. Αυτό. Γιατί λοιπόν, τι φάντομ, τι μοιράζ, φάντομ, τι ήσασταν. Έλατε, τι να πεις τώρα. Με τη Δανία, με τη Δανία ήταν το παιχνίδι. Ναι, σε ένα παιχνίδι έτσι, που είχε χρήσιμο η εθνική μας ομάδα στη Δανία. Το κερδίσαμε αυτό το παιχνίδι, ο Θεός ξέρει πώς, όλοι δώσαμε ψυχή, σώμα, όλοι οι Έλληνες ήμασταν μέσα στο γήπεδο εκείνη την ημέρα. Και τελειώνοντας το παιχνίδι, ο πιο εντέκο προπονητής της Εθνικής Δανίας είπε στον συγχωρεμένο τον Αρκέτα Παναγούλια ότι λέει ήταν άνισος ο αγώνας. Του λέει γιατί ήταν άνισος ο αγώνας. Εσύ λέει έφερες ένα φάντομ εδώ πέρα και εμείς παίζαμε με ανθρώπους. Και έτσι βγήκε όλο αυτό το... Μάλιστα. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση όλων των παιδιών. Γιατί στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν θα πεις ότι ένας μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι. Γιατί είναι ομαδικό άθλημα και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν ενώσουμε τις ψυχές μας και τη δύναμη που έχει ο κάθε ένας μέσα του, μπορεί να βγάλουμε πολύ ωραία πράγματα. Εδώ δίπλα μου, κύριε Σαργκάνη, είναι και η κυρία Γκορτζίλα. Τη γνωρίζετε, φαντάζομαι, στον χώρο του αθλητισμού πάρα πολλά χρόνια. Τώρα είναι διευθύντρια στο γυμνάσιο του Καλάμου. Πιο δίπλα από την κυρία Γκορτζίλα είναι ο Νικόλας, ο Νίκος, μαθητής της τρίτης γυμνασίου, πρόεδρος του 15 μελούς. Του αρέσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο και δίπλα του ακριβώς είναι η Λιδία, επίσης μαθήτρια της τρίτης γυμνασίου στο γυμνάσιο του Καλάμου. Ασχολείται με την ιστιοπλοεία και ακριβώς πίσω από τα παιδιά είναι καμιά δεκαπενταριά ακόμη φίλοι, εδώ συμμαθητές, οι οποίοι λίγο πολύ ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δεν θα έχετε, φαντάζομαι, την αντίρρηση να σας κάνουν κάποιες ερωτήσεις τα παιδιά, να σας ρωτήσουν κάποια πράγματα και η κυρία Γκορτζίλα φυσικά και να μας κάνετε μια τοποθέτηση, θα ήθελα, αν έχετε την καλοσύνη στο τέλος, για το μεγάλο θέμα του ρατσισμού και της βίας στα γήπεδα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Νικόλα. Ευχαρίστω. Δεν θέλω να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας για το ρατσισμό και τη βία που υπάρχουν μέσα στα γήπεδα. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Δεν σας άκουσα. Ρωτάει ο Νικόλας ποια είναι η γνώμη σας για το ρατσισμό και τη βία που υπάρχουν μέσα στα γήπεδα. Είναι δύο θέματα που το ένα έχει σχέση με το άλλο, αλλά σας ξεκινήσουμε έτσι από το ρατσισμό που λέμε. Όταν σαν άνθρωποι δεν δεχόμαστε και δεν σεβόμαστε την προσωπικότητα, από εκεί και πέρα αυτό λέγεται ρατσισμός. Δεν μπορεί, δηλαδή όλοι είμαστε από την ίδια άμμο, ένα κόκο έχουμε όλοι. Δεν είναι διαφορετική άμμο, όλοι από το ίδιο μέρος έχουμε γίνει. Αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω εγώ. Είναι δυνατόν το ποδόσφαιρο να έχει τόσα μεγάλα συνθήματα, όχι στο ρατσισμό και την ίδια στιγμή οι άνθρωποι του, παράγοντες και όλοι αυτοί, να υποβοηθούν ρατσιστικές και συμπεριφορές που αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζουμε όχι μόνο στα γήπεδα, αλλά και στην καθημερινότητά μας. Η βία, κύριε Σαργκάνη. Για τη βία έχω να πω πολύ λίγα πράγματα, γιατί το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα. Στη σημερινή εποχή, με όλα αυτά που συμβαίνουν και με
αυτή την κατοχή που υπάρχει, πρέπει να το δεχτούμε πια στην Ελλάδα, όταν δημιουργείς φανατισμένους και θυμωμένους ανθρώπους, θα έχεις βία. Αυτό έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τις τύχες του ποδοσφαίρου στα χέρια τους. Και αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ότι το ποδόσφαιρο πιστεύω ότι μπορεί να μεταφέρει πολύ μεγάλα μηνύματα. Και όχι δηλαδή αυτή την πόλωση και την τύφλωση που έχουν ορισμένοι σε εισαγωγικά φύλαπλοι, που εγώ θα τους έλεγα πιόνια που τους χρησιμοποιούν οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Εγώ τον τελευταίο καιρό με έχουν καλέσει στους συνδυασμούς τους αρκετοί υποψήφοι. Και αναρωτιέμαι, γιατί κανένας δεν μου είπε τι ακριβώς θέλει. Να προσφέρω το αντικείμενό μου για την αναγνωρισιμότητά μου. Γιατί, και όταν τους είπα ότι ας έφυγε να συζητήσουμε και από εκεί και πέρα να σκεφτώ και εγώ αν τυχόν θέλω να είμαι στο συνδυασμό, λέει εντάξει θα ξαναμιλήσουμε και δεν μου απάντησε κανείς. Άρα δηλαδή, κανένας δεν έχει ένα σχεδιασμό, κανένας δεν έχει ένα πρόγραμμα για να έρθει να σε πείσει εσένα να βοηθήσει την προσπάθεια που κάνει. Είστε σαφείς. Αυτό δηλαδή τι είναι. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, κύριε Σαργκάλη. Αυτό δεν είναι σημερινό. Όχι, αλλά είναι διαχρονικό. Είναι διαχρονικό και μη αντιμετωπίσιμο, νομίζω, προς το παρόν. Ακούστε να σας πω κάτι. Εδώ πέρα, ξέρεις ότι το ποδόσφαιρο εξυπηρετεί τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Mm-hmm. Γύρω δισεκατομμυρίων. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Είναι μία δεξαμενή πελατών με τον τρόπο που το χειρίζονται. Είναι το πώς θα εισπράττουν. Δεν τους ενδιαφέρει ο κόσμος να πηγαίνει στα γήπεδα. Έχουν βρει άλλες δικλείδες και εισπράττουν τεράστια ποσά χωρίς να τους ενδιαφέρει ούτε το θέαμα, ούτε ο κόσμος. Μάλιστα. Κύριε Κορτζίνα, θα θέλατε να κάνετε κάποια ερώτηση στον κύριο Σαργκάνη. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, όταν παίζατε εσείς στα γήπεδα, δεν υπήρχε όλη αυτή η βία. Περισσότεροι άνθρωποι, οικογένειες αν θέλετε, πηγαίναν στα γήπεδα και με τη λογική ότι ο αθλητισμός προάγει την υπεροχή και την ευγενία άμυλα και τη διαφορετικότητα και όχι τη βία. Τι θα συστήνατε σήμερα στα νέα τα παιδιά, στους νέους ανθρώπους που θα ασχοληθούν με τον αθλητισμό ή να ασχοληθούν και πώς μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση? Δύο πράγματα εγώ πιστεύω ότι είναι στο θέμα της βίας. Είναι να αγαπήσουν κάτι και όχι να φανατιστούν. Άλλο φανατισμός. Ο φανατισμός οδηγεί στη βία. Σε ακρότητες. Δεν βλέπεις όταν φανατίζεσαι. Ενώ όταν το αγαπάς, βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει και όλες οι ενέργειες που θα κάνεις από εκεί και πέρα θα είναι προς όφελος και του εαυτού σου και του αθλήματος. Μάλιστα. Δεν ξέρω, θέλει κάποιο παιδί άλλο να ρωτήσει κάτι τον κύριο Σαργκάνη πριν να αποδεσμεύσουμε? Ναι. Η Λιδία, κύριε Σαργκάνη, η Λιδία. Στην ιστιοπλοεία έχουμε έναν αντιαθλητικό αγώνα που είναι αρκετά ευρύς και δεν επιτρέπει βρισχές, βία ή οτιδήποτε άλλο αντιαθλητικό προς άλλους αθλητές και σε όχι ακραίες περιπτώσεις, αν γίνει ένσταση, ο αθλητής αποκλείται από αγώνα και δεν μπορεί να ξαναπέσει στη θάλασσα. Σωστό. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί και κάποιοι νόμοι που τηρούνται. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά υπάρχει και σε άλλα αθλήματα. Αυτό ήθελα να πω. Ότι στο ποδόσφαιρο, που είναι το πιο λαοφελές άθλημα, γνωρίζουμε πάρα πολύ, πολύ καλά ότι υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν κανόνες, αλλά δεν τηρούνται το ίδιο σε όλους. Και εκεί δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στον κόσμο, με αποτέλεσμα να έχουμε βία και όλα αυτά που γνωρίζουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Σαργκάνη, για την επικοινωνία αυτή. Θα έχουμε, γιατί έχουμε τη δυνατότητα και τη χαρά να έχουμε και άλλους αξιόλογους αθλητές, παλέμαχους,
και ενεργοί αθλητές, να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλή ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Σαργκάνης, ένας άνθρωπος που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον χώρο του αθλητισμού, του ελληνικού αθλητισμού. Με ήθος, αξίες, αρχές, γι' αυτό είναι και διαχρονικός. Και μάλιστα ο Νίκος αυτή τη στιγμή προπονεί νέα παιδιά, βγάζει νέους αθλητές στο ποδόσφαιρο με αρχές, με αξίες και προσπαθεί να τους φτάσει σε υψηλό επίπεδο σε πολλή πλευρή. Και μια και αναφέρεστε στο ήθος και λέω σε όλα τα παιδιά αυτό που θέλω να πω και σε εσάς, είναι ότι ο Νίκος Σαργκάνης, τον οποίο εσείς δεν το ζήσατε ως αθλητή, δεν έτυχε να το ζήσετε και δυστυχώς, γιατί ήταν σημαντική προσωπικότητα και πολύ μεγάλος αθλητής, έχει αγωνιστεί και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Και όμως σας πληροφορώ ότι εγώ που είμαι Παναθηναϊκός και ένας άλλος συνομήλικός μου που είναι Ολυμπιακός, νιώθουν την ίδια αγάπη για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί έχει προσφέρει και στις δύο ομάδες με ήθος, αξιοπρέπεια και καθόλου φανατισμό. Δεν μας έκανε δηλαδή ο Νίκος Σαργκάνης ποτέ, εμάς ως οπαδούς, να μισήσουμε τον αντίπαλο και να τον θεωρήσουμε ότι είναι ο εχθρός μας. Και γι' αυτό έγινε αποδεκτός παρά το γεγονός ότι έχει παίξει στις δύο μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα και βέβαια δύο ομάδες που έχουν τη μεγαλύτερη αντιπαλότητα. Λοιπόν, αν έχουμε τη δυνατότητα, θα ήθελα να πάμε στο στούντιο Β. Εκεί θα έχουμε τη χαρά να συναντήσουμε τον Βασίλη Κωστόπουλο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τον δούμε. Ναι, να το ο Βασίλης. Γεια χαρά, Βασίλη. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Ο Βασίλης Κωστόπουλος είναι διεθνής βολεϊμπολίστας με την Εθνική Ομάδα των Εφήβων. Είναι 19 ετών, ενεργή αθλητής. Άρα, κύριε Κορτζίλα, τώρα πάμε στα νερά σας, είναι και στο βόλεϊ. Νομίζω ότι πρέπει να πάρετε εσείς το λόγο τώρα και να ξεκινήσετε τις ερωτήσεις και εγώ να κάτσω λίγο στα αυγά μου που λέει, να ακούσω έτσι από εσάς δύο πράγματα για το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Κοιτάξτε, το βόλεϊ δεν έχει τις ακρότητες που έχει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο βέβαια, όπως είπε και ο Νίκος, είναι πιο λαοπληθές άθλημα. Εντάξει, υπάρχουν συμφέροντα, υπάρχουν συγκρούσεις. Είναι ανώνυμες εταιρείες, είναι τελείως διαφορετικά. Εμάς το άθλημα είναι πιο ευγενές, με λιγότερους ανθρώπους. Θα μιλήσω για το δικό μου το άθλημα, το δικό μου το χώρο, δηλαδή δεν θα μπω στα άλλα αθλήματα, αλλά θεωρώ ότι έχουμε υψηλό επίπεδο και αθλητών σε επίπεδο μόρφωσης γνώσεων και υψηλό επίπεδο παραγόντων όσων ασχολούνται. Μάλιστα. Λίγοι βέβαια, όχι τόσο πολύ όσο στα άλλα αθλήματα. Mm-hmm. Τώρα ο Βασίλης είναι ένα παιδί Βασίλης, το οποίο είναι έφηβος. Έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, να μας πει πώς ξεκίνησε, τις προσπάθειες που έκανε. Πώς είναι μέσα στην ομάδα. Από πόσα χρονών, Βασίλη, ξεκίνησες? Ξεκίνησα από 7 ετών. Από 7? Και πού έφτανες βρεσί το φιλέ 7 ετών, παιδί? Πού πήδαγες? Σιγά-σιγά. Ναι, ωραία. Για πες, λοιπόν. Ξεκίνησα από, όσο είπα, από Δευτέρα Δημοτικού. Με εξέπληξε αυτό το άθλημα. Ήταν όντως, έχει αρετές που δεν έχουν άλλα αθλήματα, δεν έχει επαφή, ας πούμε, με τον αντίπαλο. Είσαι στο δικό σου γήπεδο. Σου μαθαίνει τη συνεργασία για την ομαδικό άθλημα. Εντάξει, έχει όμως ανταγωνισμό, έχει πολύ σκληρό, είναι σκληρό άθλημα, έτσι. Εντάξει, ναι. Αλλά δεν έχει, ας πούμε, τη σωματική επαφή που έχουν άλλα αθλήματα που είναι κάπως πιο βία. Ναι, δεν έχει. Αλλά παρόλα αυτά έχει τις δικές του ομορφιές. Πόσες ώρες κάνεις προπόνηση, Βασίλη, την ημέρα? Αν βάλουμε και γυμναστήρια και τέτοια, είναι γύρω στις 3 ώρες κάπου εκεί πέρα. 3 ώρες καθημερινά. Και παραπάνω κάποιες φορές, αλλά εντάξει. Παραπάνω. Από ποια ηλικία αυτό το πρόγραμμα? Αυτό το πρόγραμμα από το Λύκειο και μετά, κάπως σε τέτοια ωράρια. Ναι, και μιας και έχουμε εδώ μαθητές του γυμνασίου, μπορείς να μου πεις πώς τα κατάφερες με τα μαθήματα? Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να μπορείς να αθλείς 3-4 ώρες την ημέρα και παράλληλα να διαβάζεις για να μπεις σε κάποια σχολή? Εντάξει, αυτό είναι δύσκολο. Με πολλή θέληση όμως πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να το καταφέρει. Το τι θα καταφέρει ο καθένας είναι από το πόσο το θέλει, από το πόσο αγαπάει το άθλημα. Mm-hmm. Στον ίδιο δηλαδή. Πάντως γίνεται, έτσι.
Γίνεται γιατί νομίζω, Βασίλη, ότι ο αθλητής μαθαίνει να διαχειρίζεται το χρόνο του, έτσι. Πολύ. Δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Ξέρει ότι ο χρόνος που κάποια άλλα παιδιά θα πάνε σε μια καφετέρια ή μια βόλτα, αυτός δεν τον έχει. Γι' αυτόν η βόλτα και η καφετέρια είναι η προπόνηση. Και επειδή το αγαπάει πάρα πολύ, χάνει εκεί, σε εισαγωγικά χάνει αυτό το χρόνο, και ο υπόλοιπος χρόνος του μένει να είναι δημιουργικός για το σχολείο. Τα παιδιά να μας... Βασίλη, να σου κάνω κάποια ερώτηση στα παιδιά, δεν έχεις πρόβλημα. Όχι. Έλα, Νικόλα. Από ποια ομάδα ξεκίνησατε την καριέρα σας? Ξεκίνησα από το Ακαδημίο του Πανερυθραϊκού. Εδώ, γείτονας. Ναι, ναι. Ωραία. Και ακόμα σε αυτή την ομάδα αγωνίζουμε. Εδώ στο Πανερυθραϊκό είσαι ακόμα? Ναι, ναι. Τι κατηγορία είσαι τώρα? Α2. Α2. Δηλαδή, μία κάτω, έτσι? Ναι, ναι. Ναι, ναι. Και τι θα ανέβετε, πώς το βλέπεις? Θα δούμε από τη νέα χρονιά. Ακόμα είναι νωρίς. Μόλις τελείωσε η περσινή χρονιά. Ναι, τι θέση, σε τι θέση? Τελειώσαμε στην τρίτη θέση. Α, κοντά! Ναι, ναι. Όπω. Και βασικός εκεί, Βασίλη? Ναι, ναι. Βασικός. Τι θέση? Ακραίος. Ακραίος. Αριστερός, δεξής. Με τι καλύτερα καρφώνεις? Με δεξί χέρι. Γιατί αυτό λέω, με τι καρφώνεις, ναι, 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 με δεξί. Εντάξει, άρα να μην σε πλησιάζουμε από τα δεξιά σου πολύ, γιατί θα έχεις ένα χέρι, αγόρι μου. Λοιπόν, Λιδία. Πώς νιώθετε που φτάσετε τόσο ψηλά? Εντάξει, αυτό είναι, βέβαια, όταν κάποιο παιδί ξεκινάει σε κάποια ηλικία τον αθλητισμό, δεν έχει σίγουρα στο μυαλό του αυτό το πράγμα, αλλά επειδή το αγαπάω πολύ το άθλημα, πιστεύω αυτό μου έχει δώσει την όθηση, και επειδή έχω αφοσιωθεί κάπως στο άθλημα από μικρή ηλικία, πιστεύω αυτό με βοήθησε να φτάσω σε αυτό το επίπεδο που είμαι, όποιο είναι αυτό το επίπεδο. Τώρα δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, αν μου επιτρέπεις, Βασίλη, πώς είναι η στιγμή που σε ένα τηλέφωνο και σου λένε: έλα, Βασίλη, ο τάδε προπονητής είμαι, την επόμενη Παρασκευή έλα στο τάδε μέρος για να πάρεις μέρος στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας. Αυτό είναι ένα όνειρο, πιστεύω, κάθε αθλητή που ξεκινάει να παίξει, που βλέπει βασικά κάπου διαφορετικά το άθλημα από κάποια ηλικία και μετά. Mm-hmm. Στόχος όλων των αθλητών, πιστεύω, σε όποιο άθλημα και αν είναι, θέλουν να φορέσουν το εθνόσημο και να αγωνιστούν με τα χρώματα της ελληνικής ομάδας. Οπότε... Ό,τι καλύτερο, δηλαδή. Ό,τι καλύτερο, πραγματικά. Ναι, και εκεί, κυρία Κορτζίλα, πρέπει να πούμε ότι αθλητές που την Κυριακή κοντράρονται μεταξύ τους με τις ομάδες τους για να επικρατήσουν και να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, την νίκη σε φανατισμό πολλές φορές, με αντεγκλήσεις μεταξύ των παικτών, και αυτό το έχουμε δει και στο ποδόσφαιρο κυρίως, έτσι. Και στο μπάσκετ όμως, στο βόλεϊ τόσο πολύ, σχεδόν καθόλου δηλαδή. Όταν φοράνε τη φανέλα με το εθνόσημο, τα πράγματα αλλάζουν. Βεβαίως, έτσι είναι. Πρέπει να συνεργάζεσαι με τον συναθλητή σου και πας για την νίκη. Δεν έχει σημασία σε ποια ομάδα παίζει. Γιατί εκεί προάγει τη χώρα σου. Ακριβώς. Είναι αυτό που είπε η Βούλα Πατουλίδη, πραγματικά για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Εκεί παίζει για τα δικά σου ιδανικά. Παίζει για την πατρίδα σου. Παίζεις, είχα την τιμή να φορέσω κι εγώ το εθνόσημο. Πραγματικά τα συναισθήματα είναι εκπληκτικά. Γιατί αγωνίζεσαι να πας την πατρίδα σου όσο πιο ψηλά γίνεται. Mm. Και εκεί έχεις αυτό το κοινό όνειρο, όραμα, στόχο. Οπότε ενώνεσαι ακόμα πιο πολύ με τον συναθλητή σου. Μάλιστα. Βέβαια, αυτά είναι και τα... Βασίλη, να μας έλεγες λίγο και για την... Γιατί αυτό το όραμα ισχύει και για τις ομάδες, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μέσα στον αθλητισμό αποδεχόμαστε το συναθλητή μας δίπλα που είναι από μια άλλη χώρα, έτσι δεν είναι, από μια άλλη κουλτούρα. Σαφώς, αυτά δεν υπάρχουν μέσα στον αθλητισμό. Από όποια εθνικότητα και αν είναι ο αθλητής, είναι ίδιος με σένα, ίσως με σένα, δεν υπάρχουν διαφορές. Το μόνο που θέλεις είναι να προσπαθείς να συνεργαστείς όσο καλύτερα γίνεται ώστε να πετύχεις το αποτέλεσμα που επιθυμείς, δηλαδή τη νίκη. Θα το σεβαστείς όπως θα σε σέβεται κι αυτός. Και αυτές είναι αρετές που σου δημιουργεί ο αθλητισμός, και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ρατσισμού και τέτοια θέματα. Αυτά είναι... Μακριά από σας. Βεβαίως. Ναι, και θα πρέπει να πρωταγωνιστείτε και σε... γεγονότα και πράξεις που αποτρέπουν οποιονδήποτε να το κάνει. Και νομίζω ότι και οι αθλητές από την πλευρά τους έχουν τη δυνατότητα, επειδή έχουν μια αναγνωσιμότητα, έχουν μια απήχηση στον κόσμο, πολλοί είναι είδωλα από αυτούς. Εσύ ακόμα ενδεχομένως όχι, αλλά μπορεί να γίνεις σε λίγα χρόνια, γιατί έχεις το μέλλον μπροστά σου και στο εύχομαι πραγματικά. Μπορούν να δώσουν παραδείγματα.
μπορούν να γίνουν πρότυπα και να δώσουν τα δικά τους μήνυμα. Έτσι είναι, έτσι είναι, πραγματικά έτσι είναι. Αλλά και ο Βασίλης και τα νέα παιδιά δίνουν πρότυπα. Το πώς το οποιοδήποτε παιδί θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό μπορεί να φτάσει κάπου με ένα αθλητή που είναι δίπλα του στην ίδια ηλικία, 2-3 χρόνια μεγαλύτερος, εκείνος έφτασε, άρα μπορώ και εγώ, άμα είναι κάτι που το θέλει. Θέλει κάποιο παιδί άλλο να ρωτήσει κάτι τον Νίκο, παιδιά, ή όχι? Όχι, θα έχουμε επικοινωνία τώρα, θα πάμε στο μπάσκετ, θα περάσουμε από το βόλεϊ στο μπάσκετ, άρα μπορεί κάποιος να είναι μπασκετικός από εδώ να ρωτήσει κάτι. Βασίλη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή και για την παρουσία σου εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Να είσαι πάντα καλά και καλές επιτυχίες σου εύχομαι και να είσαι πάντα υγιής. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, νεράκι περνάει η εκπομπή. Σας αρέσει, παιδιά? Έχει ενδιαφέρον ή βάρκετε και θέλετε να φύγετε? Το κόψω, μα είναι. Να συνεχίσουμε. Ωραία. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Και έχουμε τώρα. Εσείς τους έχετε κανονίσει τους καλεσμένους, να το πω, γιατί τους ξέρετε. Δεν το παίζω εγώ ότι έχω τους καλεσμένους που τους κλείνω εγώ και τι ατζέντα που έχω. Όχι. Ρεπόρτερ σήμερα σε εκπομπή είναι η κυρία Κορτζίλα. Έχει κλείσει τους καλεσμένους. Είχε κλείσει τον κύριο Σαργκάνη, τηλεφωνικά εννοώ. Κλείσει, ξέρετε, τη δική μας γλώσσα. Σημαίνει ότι τον έχουμε κανονίσει να μας μιλήσει. Και τώρα έχουμε τον κύριο Λινάρδο. Και αυτόν δεν τον έχετε ζήσει εσείς στους αγωνιστικούς χώρους. Εγώ τον έχω ζήσει όμως. Και έχει ξεχωρίσει ο κύριος Λινάρδος και για την μπασκετική του ευφυΐα, αλλά κυρίως για το ήθος και το χαρακτήρα του. Διεθνής μπασκετμπολίστας, με μεγάλες επιτυχίες και σε μεγάλους συλλόγους. Ο λόγος στον κύριο Λινάρδο, αφού τον του πω την καλησπέρα εδώ από το τηλεόραση Ζούγκλας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λινάρδο. Καλησπέρα κι εγώ. Καλησπέρα στην κυρία Κορτζίλα και καλησπέρα και στα παιδιά. Και εύχομαι πάντα τα παιδιά να κάνουν αυτές τις ευχάριστες κοπάνες, θα έλεγα, εισαγωγικά για τέτοιες εκπομπές και για τέτοιες καλές παρέες. Ωραία. Κύριε Λινάρδο, για πείτε λίγο για τα παιδιά που δεν ξέρουν ακριβώς την πορεία σας. Έτσι, ναι. Σε ποιες ομάδες έχετε αγωνιστεί? Εγώ θα πω ένα σύντομο βιογραφικό για τα παιδιά, γιατί πραγματικά το ότι έφτασα να γίνω πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική ομάδα μπάσκετ το 1987 δεν ήταν ένα στόχος όταν ξεκίνησα τον αθλητισμό. Γιατί εγώ ξεκίνησα καταρχήν σαν κολυβητής. Αλλά εκεί ξαφνικά, επειδή ψήλωσα λίγο, ο πατέρας μου με παρότρινε να ασχοληθώ με τον μπάσκετ, γράφτηκα στο Πανιόνιο. Ναι. Έπαιξα 15 χρόνια στην ομάδα μπάσκετ του Πανιωνίου. Κατέκτησα ένα Κύπελλο το 1991 και μέσα από τον Πανιόνιο διακρίθηκα και στην εθνική ομάδα, όπως είπα, παίζοντας 40 φορές στην εθνική ομάδα με πολύ μεγάλους παίκτες. Τα παιδιά μπορεί να ξέρουν τον Κάλι, τον Γιαννάκη, ίσως και κάποιους άλλους παλιούς, τον Φασούλα, τον Χριστοδούλου. Όλη αυτή τη γενιά που πραγματικά ζήσαμε μεγάλες στιγμές κατακτώντας το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μια από τόσο πολύ μικρή χώρα. Αυτό θα έλεγα στα παιδιά, έτσι σαν συμβουλή δικιά μου, είναι ότι όταν ξεκινάς τον αθλητισμό δεν βάζεις από την αρχή στόχους. Ο στόχος είναι να γίνεις καλύτερος άνθρωπος μέσα από τον αθλητισμό. Και πώς γίνεται αυτό? Γιατί είναι πολλοί έτσι, θα αναρωτιούνται πώς γίνεται ένας που κάνει αθλητισμό να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Νομίζω ότι το πιο απλό είναι ότι όταν συναναστρέφεσαι με ανθρώπους άλλους αποκτάς την ευγενή άμυλα. Προσπαθείς να το ξεπεράσεις. Ο καλύτερος σου αντίπαλος, έτσι, ο καλύτερος μάλλον συμπαίκτης είναι ο αντίπαλός σου. Δηλαδή, για να γίνεις καλός μαθητής, θα πρέπει να έχεις έναν ευγενή συναγωνισμό με τον συμμαθητή σου. Δηλαδή, ο Γιώργος για να γίνει καλύτερος από τον Νίκο, έτσι, θα πρέπει να είναι ο καλύτερος ο Νίκος για να τον πιάσει ο Γιώργος. Έτσι κάπως είναι και στον αθλητισμό. Έτσι λοιπόν και εγώ ξεκίνησα, χωρίς να είμαι το μεγάλο ταλέντο, να φτάσω εκεί που έφτασα. Μέσα από τον αθλητισμό μπόρεσα και σπούδασα. Κατέκτησα το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, είχα μετάσχει στην Εθνική Εφήβων και μπόρεσα, επειδή ήμουν και καλός μαθητής, να μπω στην νομική και στην Πάντιο. Διάλεξα τη δεύτερη σχολή, παίρνοντας κάποια μόρια εξτρά, αλλά γράφοντας αρκετά καλά στις Πανελλήνιες, και διάλεξα να σπουδάσω. Κατάφερα δηλαδή μέσω από τον αθλητισμό να ολοκληρώσω και ένα πτυχίο πολιτικών επιστημών. Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Η σημερινή εποχή, τα παιδιά αυτά τα οποία μας ακούνε τώρα, με ακούνε, έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν αθλητισμό και σπουδές? Και βλέποντας και έχοντας δύο κόρες, οποίες η κυρία Κορτζίλα με τη Μάη που τις έχει κοντά της στην ομάδα βόλεϊ του Διονύσου και της Ροδόπολης, προσπαθούν να συνδυάσουν το βόλεϊ με τις σπουδές. Και θέλω να πιστεύω ότι ένα παιδί, όσο και αν πιεσμένο να είναι στις πανελλήνιες εξετάσεις, πριν από τις πανελλήνιες εξετάσεις, εγώ θέλω να δώσω μια συμβουλή, επειδή έχω περάσει και από μικρές ηλικίες προπονητής και κυνήγαγα τα παιδιά μέσα από τα φροντιστήρια. Νομίζω ότι έστω δύο φορές τη βδομάδα, έστω για ξεκούραση του μυαλού τους και του σώματός τους, θα πρέπει να ασχολούνται με το άθλημα το οποίο αγαπάνε. Όσο και αν είναι πιεστικό το πρόγραμμα των φροντιστηρίων, πιεστικό εμείς σαν γονείς να πετύχουν τα παιδιά μας, νομίζω ότι είναι βάλσαμο και είναι ένα φάρμακο. Να ξεφεύγεις από το γραφείο του σπιτιού σου και από το θρανείο
του σχολείου σου και να πηγαίνει να κάνει 2 ώρες την προπόνησή σου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι εν ολίγης θα έλεγα ότι ολοκλήρωσα την καριέρα μου σαν αθλητής, ξεκίνησα την προπονητική. Σαν προπονητής έχω δουλεύει στον Πανιόνιο, στο Μαρούσι, στην Κύπρο 2 χρόνια, στη Γαλλία συνεργάτης του κ. Γιαννάκη. Έζησα μεγάλες στιγμές συμμετέχοντας σε Ολυμπιάδα σαν βοηθός προπονητή το 2008 στην εθνική ομάδα. Και νομίζω τώρα αυτή τη στιγμή είμαι κοντά στο χώρο, κοντά σε νέα παιδιά και εύχομαι να, όσο μπορώ, όσο είμαι γερός, να είμαι κοντά στον αθλητισμό και να προσφέρω. Και να προσφέρω και σε τέτοιες εκπομπές τη γνώμη μου, γι' αυτό είμαι στη διάθεση των παιδιών να με ρωτήσετε κι εσείς ό,τι θέλετε. Ήμουν λίγο χυμαρόδης, έτσι, λίγο δημοσιογραφικός. Ήσασταν όσο έπρεπε. Νομίζω ότι τα παιδιά κατάλαβαν απολύτως και την πορεία σας και τα μηνύματα που θέλατε να στείλετε. Μακάρι να μπορούσα να ήμουν και κοντά σας, αλλά δυστυχώς λίγο της δουλειάς ήταν λίγο δύσκολο να παραδείγμα. Θα το κανονίσουμε. Εντάξει, την επόμενη φορά. Έτσι. Θέλει κάποιο παιδί να πει κάτι, νομίζω ότι έχετε καταλάβει, θέλετε κάτι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω τον άνθρωπο είναι, επειδή μας είπε ότι και από μικρή ηλικία άρχισε το μπάσκετ, ναι, εάν σαν μικρός είχε κάποιο πρότυπο, κάποιον άλλο μεγαλύτερο, συμπολίστα. Είχατε κάποιο πρότυπο, κύριε Ριζάρδε? Σίγουρα έχεις πρότυπο. Όταν ξεκινάς την ηλικία, παρότι ξεκίνησα τον μπάσκετ, θα έλεγα αρκετά μεγάλος για τα σημερινά δεδομένα, γιατί τώρα, όπως ξέρετε κι εσείς, παιδιά, ξεκινάνε τα παιδιά από τα 7, 8, ακόμα και από 6 χρονών τις ακαδημίες του μπάσκετ. Εμείς, εγώ ξεκίνησα λίγο μεγάλο στο μπάσκετ, 14 χρονών, και ήδη είχα κάποια πρότυπα στον εαυτό μου. Εγώ ήθελα να φτάσω να παίξω. Το όνειρό μου ήταν ένας παίκτης Ιταλός, έτσι θέλω να πω. Δεν είχα Έλληνα πρότυπο. Είχα έναν Ιταλό ο οποίος φοράγε το νούμερο 11, ένας πολύ μεγάλος Ιταλός παίκτης διεθνής. Ο Ντίνο Μενεγκίν, ο οποίος τώρα αυτή τη στιγμή είναι γενικός διευθυντής στην Ιταλική Ομοσπονδία του μπάσκετ και ήταν και πρέσβης στους Ολυμπιακούς Αγώνες για την Ιταλική Ομοσπονδία. Και πήρα και το νούμερο 11, δηλαδή από την αγάπη την οποία είχα σε αυτόν τον παίχτη. Έπαιζα την ίδια θέση και έλεγα να το ξεπεράσω. Βέβαια, στην πορεία άρχισα να σκέφτομαι ότι σαν Έλληνας δεν είχα κάποιο πρότυπο για το γεγονός ότι κοιτάγαμε τότε, βλέπαμε λίγο περισσότερο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, το αμερικάνικο μπάσκετ. Ήμουν πάντα ρεαλιστής, ήθελα να γίνω ένας καλός παίκτης, αλλά να φτάσω το όραμά μου, να φτάσω δηλαδή το είδωλό μου που ήταν ο Ντίνο Μενεγκίν. Μάλιστα. Εντάξει. Εν μέρη τα κατάφερα. Να είστε καλά, σας εύχομαι κύριε Λινάρντ, να είστε πάντα γερός και δυνατός. Έγινε. Και να είστε πάντα στον χώρο του αθλητισμού, γιατί νομίζω ότι έχετε πολλά να δώσετε από διάφορες θέσεις. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την κυρία Κορτζίλα και σε εσάς και καλές επιτυχίες στις εκπομπές σας. Να είστε καλά. Έγινε, να είστε καλά. Επειδή ο χρόνος περνάει, ξέρετε, είπαμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, έχουμε πει, αυτή τη διαδικασία και τη τηλεόραση του ραδιοφώνου. Ολοκληρώνουμε το χρόνο της εκπομπής. Θα ήθελα όμως να δώσουμε το λόγο. Έχουμε μια ακόμη έκπληξη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ποιον ακόμη έχετε κλείσει, κυρία Κορτζίλα? Ο κύριος Δρίκος, ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών στο Βόλι, ο οποίος είναι σε υψηλό επίπεδο στο κομμάτι του αθλητισμού, είναι όμως και μέσα στα σχολεία, εκπαιδευτικός, άνθρωπος επίσης με ήθος, με αρχές, που μεταφέρει και αυτό στις αρχές του εφαγωνίζεστε, του Ολυμπισμού, σε παιδιά, σε νέα παιδιά, και νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει για την... για αυτές τις αξίες του αθλητισμού, για την ομαδικότητα. Μια τοποθέτηση, κύριε Δρίκο, και από εσάς παρακαλώ. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια και στο σχολείο, κυρίως, και στο σταθμό για την εξαιρετική προσπάθεια που συνδυάζει δύο πολύ σημαντικά πράγματα, τα σπορ με την εκπαίδευση, που νομίζω, αν τα διαχειριστούμε σωστά, είναι μεγάλος πυλώνας της κοινωνικής συνοχής μιας χώρας. Είναι οι βάσεις. Είναι οι βάσεις. Ναι, είναι η βάση. Είναι η βάση, γιατί ακριβώς οι νεολαίοι μας όλοι και εκπαιδεύονται και στα δύο κομμάτια αυτά, και στα θρανία και στα γήπεδα, και όσο πιο πολύ το κάνουμε και όσο πιο καλά το κάνουμε και όσο πιο μεθοδικά το κάνουμε, τόσο καλύτερους πολίτες δημιουργούμε, νομίζω. Εσείς, κύριε Δρίκο, τι θα συμβουλεύατε στα παιδιά που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, στον Νίκο, στη Λιδία, στον Αντρέα και σε άλλα παιδιά που είναι εδώ? Κοιτάξτε, ο ρόλος της συμβουλάτερα δεν μου αρέσει. Εντάξει. Αλλά νομίζω όμως ότι τα παιδιά, ναι, πρώτα απ' όλα μαθαίνουν στο σχολείο τους και στα γήπεδα, όσο από αυτά ασχολούνται, τόσα πολλά πράγματα. Νομίζω οι συμβουλές του οποιοδήποτε από εμάς περιτρέπουν. Εντάξει. Τα παιδιά έχουν και κριτήριο, και αισθητήριο και ικανότητα. Ωραία. Να αντιλαμβάνονται και να κρατούν για τον εαυτό τους αυτά που θεωρούν τα ίδια σημαντικό. Να το πάρουν λίγο αλλιώς.
Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πόσο η ομάδα βοηθάει στην στην αποδοχή του διαφορετικού, της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας. Πόσο συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, εμείς που κάνουμε ομαδικά αθλήματα, τι θα λέγαμε γι' αυτό? Προφανώς πάρα πολύ, έτσι, γιατί η ομάδα κυρίως είναι μια μικρογραφία της κοινωνικής ζωής. Έχει συνεργασίες με ανθρώπους. Έχει κοινούς στόχους με συνανθρώπους μας. Έχει μέθοδο δουλειάς ώστε να μπορούμε να κατακτούμε αποτελέσματα. Έχει στοχοθέτηση, δηλαδή να τοποθετούμε στόχους και να προσπαθούμε να τους επιτυχάνουμε. Στόχους εφικτούς. Αυτά σε ένα ομαδικό σπορ γίνονται απαραίτητα με τη συνεργασία των συναθλητών, συμπαιχτών. Ναι. Αυτό όμως είναι μια πραγματικότητα που συμβαίνει. Ο συναθλητής θα γίνει μεθαύριο, θα γίνει συνάδελφος στη δουλειά μας. Ο συναθλητής θα γίνει σύντροφος στην προσωπική μας ζωή. Όλη αυτή η διαδικασία της συνεργατικότητας νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική και θα έλεγα και εκπαιδευτικά απολύτως απαραίτητη ώστε τα παιδιά μας να γίνουν αύριο υγιείς με όλες τις μορφές πολίτες. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να κάνει μια ερώτηση ακόμη στον κύριο Δρίκο. Ναι, η Λιδία, κύριε Δρίκο, αν με ακούτε, μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, γιατί δυστυχώς ο χρόνος έχει ολοκληρωθεί. Έλα, Λιδία μου. Λιδία, σε ακούω. Πώς αισθάνεστε που υπηρετείτε την ομάδα που ο κάθε αθλητής θα ήθελε να είναι? Την εθνική ομάδα. Την εθνική ομάδα. Είστε στην κορυφή εκεί. Ναι. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό πέρα από σοβινισμούς εθνικισμού κτλ. Είναι πολύ σημαντικό γιατί στην εθνική ομάδα είμαστε εκπρόσωποι, εκπροσωπούμε όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το άθλημά μας στη χώρα μας. Από τα πιο μικρά γήπεδα της Χαρτιάς της Ορεστιάδας μέχρι την Κρήτη, όσοι άνθρωποι ασχολούνται με το βόλεϊ, αγόρια, κορίτσια, άντρες, γυναίκες, προπονητές, παράγοντες, διαιτητές, αυτό το χρονικό διάστημα που καλούμαστε, είτε οι αθλητές, είτε οι προπονητές, είτε οποιοδήποτε, καλείται από την εθνική ομάδα να την βοηθήσει, να την υπηρετήσει. Προσωπεί όλο αυτό το τεράστιο πλαίσιο. Μάλιστα. Επομένως, αυτό και μόνο είναι πολύ σημαντικό στις ομάδες μας. Γιατί όλοι μας δουλεύουμε παράλληλα και στον ομαδικό αθλητισμό, δεν είμαστε εκπρόσωποι. Είμαστε αντιπρόσωποι. Είναι διαφορετικό πράγμα. Εδώ πέρα εκπροσωπούμε ακόμα και τους πιο απλούς ανθρώπους που ασχολούνται με το άθλημά μας. Μάλιστα. Ή που και δεν ασχολούνται. Μια χώρα ολόκληρο. Με την ευρύτερη έννοια του αθλητισμού. Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Δρίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλές επιτυχίες. Πάντα σε τέτοιες προσπάθειες νομίζω πρέπει όλοι μας να είμαστε αρρωγοί, να βοηθούμε γιατί είναι πραγματικά πολύ σπουδαίο. Ο συνδυασμός εκπαίδευσης και αθλητισμού νομίζω πρέπει να είναι μεγάλο project για την ελληνική κοινωνία τα επόμενα χρόνια. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, εδώ ολοκληρώσαμε την κουβέντα ζωντανή εδώ στη τηλεόραση της Ζούγκλας. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Εγώ το καταυχαριστήθηκα, τέλος πάντων. Έχω κάνει πολλές εκπομπές και στο web και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Αλλά θέλω να σας πω ειλικρινά ότι όταν έχει τύχει να κάνω 2-3 φορές ακόμη έτσι, εκπομπή με παιδιά, είναι το καλύτερό μου. Έτσι. Όταν λέμε το καλύτερό μου, το καλύτερό μου. Γιατί είστε πολύ αληθινοί και ταυτόχρονα εξαιρετικά απαιτητικοί. Κάνετε πολύ. Οι ερωτήσεις, επειδή έχουν μια παιδική ειλικρίνεια, είναι οι πιο δύσκολες από όλες, να το ξέρετε αυτό. Πάντως δεν με κουράσατε, βγήκε η εκπομπή σούπερ και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσάς. Και εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Καλή συνέχεια να έχετε, καλές επιτυχίες σε όλα, να είστε πάντα καλά, να είστε γεροί, δυνατοί, να βάζετε στόχους και σας εύχομαι να τους καταφέρετε. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που δείξαν λίγο υπομονή και τους φάγαμε και λίγο το χρόνο της εκπομπής. Να είστε καλά όλοι, για χαρά.